centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κάτσε για να... ακούω κύριε Μασούλη, ακούω. Λοιπόν, συζητάμε για όλο αυτό που συμβαίνει στο νόμο μας. Χθες οι γιατροί του Κέντρου Υγείας βγάλατε και μία ανακοίνωση. Θέλετε να μας πείτε γιατί βγάλατε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση? Χρήστο, το θέμα είναι το εξής. Καταρχήν να καλημερίσω τους ακροατάς και να δώσω και εγώ τις ειδικές συμβουλές που δίνει το Υπουργείο και η κυβέρνηση και οι υπεύθυνοι για την κρίση αυτή που περνάμε, η οποία, Χρήστο, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Θα πρέπει οι δημότες και οι δημότες της Καστοριάς να το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά το θέμα αυτό και να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Και πραγματικά, χθες κάνοντας μία βόλτα στην Καστοριά με το αυτοκίνητό μου, είδα ότι με ευλάβεια ακολουθείται η οδηγία του Υπουργείου και της κυβέρνησης γενικά. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε, Χρήστο, πραγματικά να απομονώσουμε και να μην επιτρέψουμε τον ιό να προσβάλλει περισσότερους από αυτούς που έχει προσβάλλει σήμερα. Και πραγματικά για μια τόσο μικρή κοινωνία όπως είναι η Καστοριά, είναι αρκετά. Μάλιστα. Τα κρούσματα. Βγάλατε λοιπόν και τη δική σας ανακοίνωση. Την οδηγία, όσον αφορά το έγγραφο το οποίο κοινοποιήσαμε προς την Τρίτη ΥΠΕ, που είναι η υπεύθυνη για το κέντρο υγεία μας, βγαίνει μέσα από το γεγονός ότι το κέντρο υγεία αυτή τη στιγμή είναι ένα υγιές ιατρικό κομμάτι. Και το οποίο δεν έχει επηρεαστεί σε σχέση με το νοσοκομείο που εκεί τα 8 στα 16 κρούσματα είναι ανθρώπων που δουλεύουν στο νοσοκομείο, κύριε Μαγάλια. Ναι. Το Άργος Οριστικό είναι... και το κέντρο υγείας είναι καθαρό. Εντός εισαγωγικών. Γι' αυτό είπαμε να το αφήσουμε αλόβητο. Εμείς σαφώς και γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο Καστοριάς έχει προτεραιότητα και να βοηθήσουμε με όλη τη σημασία της λέξης. Αλλά να μην αποδυναμώσουμε και το κέντρο υγείας, το οποίο μπορεί να παίξει πάρα πολύ. Ζητάτε λοιπόν ορισμένα πράγματα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα? Ζητάτε την άμεση ανάκληση της μετακίνησης των νοσηλευτριών και ο ΣΕ Ευαγγελίας και Κωστή Κουρτέσας προς το ΚΕΦΙΑΠ. Ζητάτε πίσω κόσμο. Ζητάτε άμεση ανάκληση της μετακίνησης του γιατρού του κ. Γιάννη Χατσίδη προς το Γενικό Νοσοκομείο. Ζητάτε άμεση στελέχωση του ΚΙΑΟ με ιατρικό προσωπικό. Εκκρεμεί η έγκριση αίτησης πρόσληψης 2 επικουρικών γιατρών. Ζητάτε άμεση πρόληψη μόνιμου και επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού. Την ώρα, κύριε Μαγαλιέ, που το νοσοκομείο ζητάει γιατρούς και νοσηλευτές. Ναι, μα και το νοσοκομείο θα πρέπει να κάνει την ίδια εκδήλωση ενδιαφέροντος. Θα πρέπει να ενδιαφερθεί από τους 2.500 γιατρούς που σκέφτονται να προσλάβουν να στελεχωθεί και το νοσοκομείο Καστοριάς. Νομίζω είναι η μεγάλη ευκαιρία. Θέλω λοιπόν να πω, μήπως παρεξηγηθείτε, μήπως την ώρα που το νοσοκομείο καίγεται για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εσείς ζητάτε ανθρώπους πίσω στο κέντρο υγείας. Όχι πίσω, ήτανε στο κέντρο υγείας. Ναι, σωστό, ναι. Λέμε με την έννοια να μην αποδυναμώσουμε και το κέντρο υγείας, ενώ είμαστε έτοιμοι πραγματικά να δεχτούμε σε ένα υγιές περιβάλλον τον Καστοριανό πολίτη και, και οποιονδήποτε χρειαστεί την βοήθειά μας. Από αυτή την άποψη λέμε να μην αποδυναμώσουμε κάτι που είναι πραγματικά έτοιμο για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τώρα, πριν από λίγο, ο Δήμαρχος Νεστορίου, ο κύριος Γκοσλιόπουλος, είπε το εξής, ότι σιγά σιγά, βλέποντας ότι οι αντοχές στο νοσοκομείο τελειώνουν, θα πρέπει να μπουν στη μάχη αυτού που αντιμετωπίζουμε τόσο το Κέντρο Υγείας του Άργους, όσο και το ΚΕΦΙΑΠ. Επικαλέστηκε ακόμα ότι θα μπορούσαμε και με τη συνδρομή των ιδιωτών γιατρών, που ζήτησε και αυτοί να επιστρατευτούν στην παλιά κλινική Παπαδόπουλου. Έρχονται πράγματα λογικά, κύριε Μαγάλια. Καμία αντίρρηση. Εμείς εδώ είμαστε να στηρίξουμε. Θα μπαίνατε κι εσείς στη μάχη αυτή? Είστε έτοιμοι να μπείτε στη μάχη αυτή κι εσείς στο Κέντρο Υγείας του Άργους? Μα γιατί φαντάζεστε ότι δεν μπήκαμε, κύριε Ματσούλη? Απλώς τα μέτρα του Υπουργείου τα ακολουθήσαμε κατά γράμμα. Έχω τοποθετήσει ασθενοφόρο έξω από το κέντρο υγείας, το οποίο χρησιμοποιούμε σαν ιατρείο για τα επίγοντα περιστατικά ή τα ύποπτα, αν θέλετε, περιστατικά. Τα ύποπτα λοιπόν που έρχονται στο κέντρο υγείας εξετάζονται σε ασθενοφόρο έξω από το κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή. Απομονώνουμε. Ναι, με ακούτε? Ναι, σε βεβαίως σας ακούω. Ναι. Τα απομονώνετε έξω από το... Ναι,
Το, ναι, αν δεν γίνει το ερωτηματολόγιο, έχω βάλει άτομα συναδέλφου, ναι, αλλά και προσωπικό του κέντρου υγείας, έξω από το κέντρο υγείας να γίνει το ερωτηματολόγιο. Δεν μπαίνει ο ασθενής μέσα εάν δεν γίνει το ερωτηματολόγιο πρώτα απ' όλα. Αν δεν μετρήσουμε τη θερμοκρασία του, αν δεν πάρουμε το ιστορικό, αν ταξίδευσε τελευταία. Αλλά εδώ για να μην παρεξηγηθώ, λοιπόν, ναι, το θέμα είναι το εξής. Θέλουμε να τονίσουμε ότι επειδή αυτό το κομμάτι είναι υγιές, ίσως η πρότασή μας είναι να ενσωματωθούν συνάδελφοι στο κέντρο υγείας και να βλέπουμε τα περιστατικά από τη στιγμή που το νοσοκομείο δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Πώς το είπατε αυτό, εξηγήστε το λίγο, γιατί κάπου σας χάσαμε. Πώς το είπατε αυτό. Είναι... Δεν με ακούσατε. Να το πούμε λίγο καλύτερα, ότι... Ναι, δεν είναι άσχημο, λέω, ούτε αρνητικό, συνάδελφοι από το νοσοκομείο ακόμα να έρθουν να στελεχώσουν το κέντρο υγείας και να βλέπουμε σε ένα υγιές περιβάλλον που και ο κόσμος χωρίς καμία ανησυχία θα έρχεται εδώ πέρα. Άρα λέτε, αφού έχουμε ένα καθαρό κέντρο υγείας, να έρθουν και κάποιοι γιατροί από το νοσοκομείο στο καθαρό κέντρο υγείας. Από οπουδήποτε. Και να εξετάζεται όπως γίνεται στην Καστοριά, να γίνει για το, και να γίνει στο Άργος. Βεβαίως. Από τη στιγμή που διαπιστωθεί ότι πλέον το νοσοκομείο Καστοριάς έχει κάνει τα δέοντα, οι συνάδελφοι οι οποίοι θεωρήθηκαν ύποπτοι κάναν το τεστ και δεν έχουν σχέση με τον ιό, τότε θα μπορούν να επιστρέψουν και σιγά σιγά να αποκατασταθεί και το νοσοκομείο λειτουργία. Μάλιστα. Δεν θεωρείτε κι εσείς ότι είναι μια λογική? Είναι μια πρόταση, μα γι' αυτό σας έχουμε και στη γραμμή, κύριε. Βεβαίως. Αυτή την πρόταση πού την έχετε καταθέσει? Πώς είπατε? Την έχετε καταθέσει στην τρίτη, είπε τη συγκεκριμένη πρόταση, δεν έχετε ακόμα απάντηση. Βεβαίως, κοιτάξτε, μιλάω και τηλεφωνικά με τον προϊστάμενό μας, με την τρίτη είπε Θεσσαλονίκης. Ναι. Έχουμε μια άρεστη συνεργασία και νομίζω ότι πραγματικά θα βγει ένα θετικό. Το εξετάζουν, εξετάζουν αυτή την πρόταση, τη βλέπουν θετικά? Κύριε Νατσούλη, θα φανεί. Προχθές ο ΕΟΔΗ, ο οποίος ήρθε στην Καστοριά, μίλησε με τους παράγοντες και τα λοιπά. Εσείς δεν ήσασταν εκεί. Εσείς δεν ήσασταν, γι' αυτό και καταγγέλλετε. Εσείς δεν καλεστήκατε. Και καταγγέλλω σας. Καταγγέλλετε λοιπόν στο έγγραφό σας όλους αυτούς που για προσωπικά και μόνο ωφέλη, όπως λέτε, μέρες εκτός των κέντρων λήψης αποφάσεων, το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Άργους Οριστικού. Δίνοντας λανθασμένες εντυπώσεις. Ποιοι σας απέκλεισαν λοιπόν, κύριε Μαγαλιά, ποιοι σας απέκλεισαν? Δεν άκουσα. Ποιοι σας απέκλεισαν? Δεν ξέρω. Έπρεπε κάποιοι να μας καλέσουν. Δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που έπρεπε να μας καλέσουν. Ήρθε κάποιο κλιμάκιο. Ναι. Με τρία άτομα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Νατσούλη, δεν θα μείνουμε εκεί πέρα τώρα. Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα κίνδυνο αόρατο που πραγματικά μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ πιο επικίνδυνο από ό,τι έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τον καστοριανό πολίτη και θα το κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλώνουμε ότι πραγματικά εδώ στο κέντρο υγείας δεν είχαμε περιστατικό, ίσως και με τον τρόπο που λειτουργήσαμε δεν επιτρέψαμε το περιστατικό να μπει μέσα. Ναι. Από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι όταν ό,τι μας δώσει εντολές η τρίτη είπε, η διοικούσα αρχή του, ναι, που ανήκει το κέντρο υγείας, εμείς θα ανταποκριθούμε. Εμείς είμαστε εδώ να υπηρετήσουμε τον καστοριανό πολίτη, αλλά και κάποιες ιδέες οι οποίες, αν θέλουν πραγματικά να τις ασπαστούν, κύριε Νατσούλη, εδώ είμαστε και προφορικά να συζητήσουμε και σε έντυπο να τα γράψουμε. Τώρα, και από χθες συζητούνται πάρα πολύ προτάσεις που έκανε, που βγήκαν μάλλον από τη σύσκεψη που είχαμε των φορέων στην αντιπεριφέρεια. Μία από αυτές, κύριε Μαγαλιά, είναι να κηρυχθεί ο νομός σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σε καραντίνα δηλαδή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι το να μην μπαίνει και να μην βγαίνει κανείς από τον νομό. Είστε υπέρ τέτοιων μέτρων? Πιστεύετε ότι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, σαν γιατροί επαναλαμβάνω, ναι. Είστε θετικοί σε αυτή την πρόταση? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη χρονική στιγμή είναι λίγο ακραία αυτή η πρόταση. Θα έλεγα το εξής όμως. Εάν πραγματικά όλοι οι παράγοντες που υπηρετούν... Αν μας ξεφύγει όμως λίγο μετά, μήπως είναι και αργά? Είναι και αυτό. Ναι, εντάξει. Σας λέω, εδώ καταθέτω προσωπική μου άποψη. Έτσι, ναι, ναι. Δεν συζήτησα με κανένα. Η προσωπική μου άποψη είναι όλα τα περιστατικά, πρώτα απ' όλα, όλοι οι παράγοντες που αφορούν το νοσοκομείο Καστοριάς, θέλουνται νοσηλευτές, νοσηλεύτερες, γιατροί, αφού κάνουν το τεστ και διαπιστωθεί πραγματικά ότι δεν πάσχουν και πλέον γυρίσουν
σε ένα περιβάλλον το οποίο από ό,τι άκουσα έχει αποστηρωθεί πραγματικά το, όλο το κτίριο του νοσοκομείου Καστοριάς, τότε πραγματικά θα μπορούμε να πούμε και θα μπορούμε να μιλήσουμε για έκταση γεγονότων και πραγμάτων, καταλάβατε. Μάλιστα. Και θα παρακαλέσω τον Καστοριανό πολίτη να δηλώσει πραγματικά το σύμπτωμα, αν υπάρχει, να το δηλώσει. Να μην το κρύψουμε, κύριε Νατσούλη, γιατί αυτό θα είναι πραγματικά πάρα πολύ αρνητικό για το, για τον κοινωνικό μας ιστό. Πρέπει ο κάθε πολίτης να αναλάβει την ευθύνη, διότι αυτό είναι θέμα ευθύνης, κύριε Νατσούλη. Είναι θέμα κοινωνικό και είναι θέμα πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι. Είναι ντροπή πραγματικά να υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν, να υπάρχουν άτομα τα οποία απέκρυψαν την πραγματική εικόνα και δεν βάδισαν βάσει των εντολών του Υπουργείου που λέει ότι θα πρέπει να κάνουμε τα βήματα αυτά πριν φτάσουμε, εφόσον έχουμε τα συμπτώματα, για να κάνουμε το τεστ για να δούμε αν είμαστε θετικοί ή αρνητικοί. Λοιπόν, κύριε Μαγαλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Νατσούλη, θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Ξαναλέμε, το κέντρο υγείας φυλάει θερμοπύλες. Και επαναλαμβάνουμε την πρόταση των γιατρών του κέντρου υγείας. Ναι, είμαστε ένα καθαρό κέντρο χωρίς συμπτώματα. Ναι. Ελάτε, γιατροί της Καστοριάς, στο κέντρο υγείας να δουλέψουμε αντί για το νοσοκομείο εδώ, στο καθαρό κέντρο υγείας Άργου Ζαοριστικού. Βεβαίως. Λοιπόν. Νομίζω ότι είναι μια σοβαρή πρόταση, την οποία αφού δεν καλέστηκαμε να την πούμε χθες προχθές που ήταν το ΕΟΔΗ, να την πούμε τώρα γραπτός, κύριε Νασού. Λοιπόν. Κύριε Μαγαλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ρασούλη. Να είστε πάντα καλά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κάτσε για να...